Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Εγώ είμαι η Γιώτα. Καλημέρα, γιατί σε μένα αυτή τη στιγμή είναι 9 και 2 το πρωί. Έχω πάρει τον καφέ μου, καθώς έβγαλα τα σκυλιά μου. Έχω κάνει τα μποτέ μου τα πρωινά. Έχω ενυδατώσει το πρόσωπό μου και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. Ετοιμαστείτε μαζί μου θα είναι, αλλά δεν είναι αυτό το point. Θα ετοιμαστώ με τα δικά σας αγαπημένα προϊόντα. Αυτό το βίντεο ήθελα να το κάνω πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 3 εβδομάδες λοιπόν σας ζητάω να μου στείλετε στο Instagram τα αγαπημένα σας προϊόντα. Αποφάσισα, επειδή ο καθένας έστελνε το δικό του, να κάτσω και να γράψω κάτω ποια είναι αυτά που μου στείλανε η πλειοψηφία. Δηλαδή, εννοείται κάποιες μου στέλνατε πράγματα διπλά, τριπλά κλπ. Κάποιες, ένα συγκεκριμένο προϊόν στάθηκε 46 φορές, εννοείται το αγόρασα. Προσπάθησα να είναι όσο πιο γίνεται με οικονομικά προϊόντα. Επίσης προσπάθησα τα περισσότερα από αυτά να μου είναι εντελώς καινούρια, να μην τα έχω ξαναδοκιμάσει. Προφανώς δεν τα είχα, πήγα και τα αγόρασα. 95% λοιπόν είναι first impressions. Κάποια τα είχα ήδη εδώ πέρα και τα έχω δοκιμάσει μία φορά, ούτε θυμάμαι πως είναι. Αυτά! Δεν θέλω να στεναχωρηθείτε αν δεν δείτε τα προϊόντα που μου στείλατε ή μου προτείνατε εδώ μέσα, καθώς τόνισα το γεγονός ότι θέλω να είναι καινούρια, δηλαδή δεν θέλω να τα έχω ξαναδοκιμάσει. Περισσότερες μου στέλνατε τα αγαπημένα σας προϊόντα, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά τα ήξερα, τα είχα δοκιμάσει, τα έχω ξαναδείξει στο κανάλι μου. Τα αγαπάω, είναι γνωστά. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά που ήσασταν τόσο ενεργές και ενεργοί σε αυτό το ζήτημα που έθεσα. Ναι, πάμε στο βίντεο. Θέλω να σας πω ότι θα το φορέσω όλη μέρα αυτό το μακιγιάζ. Έχω να κάνω κάποιες εξωτερικές δουλειές. Κανονικά δεν θα βαφόμουν τόσο έντονα και με τόσο πολλά πράγματα. Αλλά ναι, θέλουμε να το δοκιμάσουμε και θέλω να σας πω στο τέλος της ημέρας, μόλις επιστρέψω σπίτι, την τελική μου άποψη για τα προϊόντα. Πάμε στο βίντεο. Σας έφερα κοντά το πρώτο προϊόν με το οποίο θα ξεκινήσουμε, είναι το προϊόν για τα φρύδια. Αρχικά να πω μια μεγάλη συγγνώμη για το πάρα πολύ bad hair day που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Προσπεράστε, θα κάνουμε ένα ωραίο πρόσωπο και δεν θα το βλέπουμε το μαλλί άλλο. Το προϊόν για τα φρύδια, το οποίο διάλεξα, ήταν το προϊόν το οποίο πραγματικά μου στείλατε όλοι. Όλοι. Η πλειοψηφία. Περισσότερο και από το foundation. Γιατί και το foundation μου το στείλατε όλοι. Και μιλάω για τις Inglot, το Brow Liner Gel. Είχα ένα θεματάκι να βρω τη σωστή απόχρωση. Έχει πάρα πολλές αποχρώσεις, αλλά ήθελα ένα συγκεκριμένο υποτόνο. Αυτό το γκρίζο που έχει το top της Αναστάζια. Όμως, θα το ανοίξουμε. Είναι λοιπόν αυτό εδώ πέρα. Θα σας βάζω και τις τιμές να φαίνονται. Και να δούμε πώς λειτουργεί. Το άνοιξα. Ανοίγω εδώ το προστατευτικό. Έχω πάρει την απόχρωση 16. Είναι πολύ πιο μικρό από της Αναστάζια. Είναι αυτό εδώ. Παίρνω τη Αναστάζια, το 7B πινέλο, το αγαπημένο για τα φρύδια. Για αρχή μία φορά. Σαν υφή μου αρέσει πολύ. Έχω την εντύπωση ότι μου είναι λίγο σκούρο και λίγο θερμό. Θα κάνω όλα μου τα φρύδια και επιστρέφω να σας πω τι σκέφτομαι. Λοιπόν, αυτά είναι τα φρύδια μου. Όπως σας ξαναείπα, έχω την εντύπωση ότι μου είναι αρκετά πιο σκούρο από ό,τι το θέλω και λίγο πιο θερμό από ό,τι το θέλω. Κατά τα άλλα όμως, σαν υφή και σύσταση είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να σας πω όμως ότι πιστεύω ότι αυτό εδώ θα τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί είναι το 1/3 από αυτό της Αναστάζια. Είναι και πιο οικονομικό όμως, δεν μας πειράζει. Μας άρεσε. Πάμε παρακάτω. Ξέρετε ότι ξεκινάω πάντα από τα μάτια, έτσι μ' αρέσει, έτσι με βολεύει, επομένως θα χρησιμοποιήσω σαν βάση το καινούργιο κονσίλερ το οποίο εσείς διαλέξατε. Δεν είναι ευρείας κατανάλωσης, αλλά μου το έστειλε πραγματικά η πλειοψηφία. Είναι από Bobbi Brown το Instant Full Cover Concealer, το πήρα στην απόχρωση Warm Ivory, ελπίζω να είναι η σωστή. Είναι αυτό εδώ πέρα. Τι εννοείς? Πρέπει να είναι το πιο στεγνό προϊόν που έχω βάλει ως τώρα στο πρόσωπό μου. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, αλλά κολλάει, κοιτάξτε.
Είναι και σε εσάς έτσι. Μπορώ να πω ότι μου αρέσει ως εδώ το concealer σαν υφή αφού το έκανα blend και έτσι όπως έχει στεγνώσει. Στεγνώνει σχεδόν matte κάπως και επειδή στις δύο παλέτες δεν υπάρχει κάποια neutral σκιά με την οποία μπορώ να σετάρω όλο αυτό ελαφρώς, θα χρησιμοποιήσω την πούδρα που μου είπατε η πλειοψηφία να πάρω. Είναι από W7 το Matte Dreamer Loose Powder και το έχω στο Classic Cameo. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε έτοιμες να προχωρήσουμε στις σκιές. Λοιπόν, μου στείλατε 8 άτομα την ίδια παλέτα και άλλα 3 άτομα μου στείλατε τη δεύτερη. Τη δεύτερη την είχα, δεν την έχω δείξει όμως ποτέ στην κάμερα και δεν την έχω χρησιμοποιήσει και πάρα πολλές φορές. Δύο. Η πρώτη είναι καινούρια. Είναι από The Balm. Αυτή ήταν της πλειοψηφίας. Είναι η Nude Tute Volume 2. Έχω μία μόνο παλέτα από The Balm και την έχω χρησιμοποιήσει μια φορά στη ζωή μου και τώρα αυτή είναι η δεύτερη. Είναι έτσι από μέσα και με αυτήν θα κάνουμε τα κυρίως έτσι, το κυρίως μακιγιάζ. Είναι αρκετά ψυχρή. Και η δεύτερη παλέτα που μου στείλε η πλειοψηφία είναι από Kylie η Burgundy Palette. Είναι αυτή εδώ πέρα, βλέπετε ότι δεν την έχω αγγίξει πολλές φορές. Και πάρα πολύ όταν σας είπα για σκιές, μου στείλατε αυτά εδώ πέρα να δοκιμάσω. Είναι από Radiant το Diamond Effect Shadow. Αυτά εδώ πέρα βέβαια τα σουότσαρα στο χέρι μου στο κατάστημα και είχα πάθει εγκεφαλικό, οπότε τα αγόρασα σε δύο αποχρώσεις. Θα ξεκινήσω με αυτήν εδώ την παλέτα της Kylie, γιατί έχει πιο ωραίο transition shade για την κόγχη. Θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία ονομάζεται Beach. Παίρνω το πινέλο μου από Morphe το M518. Παίρνουμε τώρα την Nude Dude και θα πάρουμε την απόχρωση Fabulous, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Θα πάρουμε ένα πινέλο. Πάρουμε αυτό εδώ πέρα από Morphe το B16. Και θα το βάλουμε αυτό κάτω από τα φρύδια μας. Τόση ώρα νόμιζα ότι τραβάει κανένα και δεν τραβούσε. Λοιπόν, έχω προχωρήσει με την Nude Tute. Έχω πάρει την απόχρωση Flawless. Την έχω βάλει στο ένα μάτι και πήγαινα να το κάνω και στο δεύτερο που παρατήρησα ότι δεν τραβάει η κάμερα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουν πάρα πολύ λίγο προϊόν μέσα εδώ οι παλέτες. Δηλαδή αυτό το ένα το pan. Θα το βάλω κάπου να φαίνεται και θεωρώ ότι The Balm γενικότερα πάρα πολύ ακριβή για το πόσο προϊόν προσφέρει. Δηλαδή άμα τα συγκρίνεις και δεν ξέρω σε ποια κατηγορία κατατάσσεται στην Ελλάδα, σίγουρα όμως στην Αυστραλία παραδείγματος χάρη την πουλάνε στα Target που σημαίνει drugstore. Ναι, δεν την θεωρώ οικονομική εγώ σύμφωνα με τις τιμές της, όχι πάντα βέβαια. Κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Μην ξεχνάτε ότι είναι 9 η ώρα το πρωί, 9 και 20 πλέον και ότι θα βγω έξω, οπότε δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ γκράντα εδώ μακιγιάζ, αλλά πάντα έτσι λέω. Τώρα λέω να πάρω από αυτήν εδώ την παλέτα, αυτήν εδώ την απόχρωση, η οποία ονομάζεται Brick. Παίρνω από Sigma το Ε25, θα την βάλω μέσα στην κόχη μου. Μ' αρέσει όλο αυτό που κάνουμε, μ' αρέσει. Τώρα, θα λέω να μην το κάνω πιο σκούρο. Λέω. Σίγουρα θα τις δείτε ξανά αυτές τις παλέτες, γιατί την Kylie μόλις ανακάλυψα ότι μου αρέσει. 1,5 χρόνο μετά. Και αυτή μπορώ να πω ότι μου αρέσει αρκετά πολύ. Είχατε δίκιο. Να δούμε και πώς θα κρατήσει βέβαια όλο αυτό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τώρα, θα πάρω εδώ την απόχρωση Fine, με ένα μικρό πινελάκι, πιο λεπτό. Θα πάρω αυτό το pencil brush από Morphe το Ε36 και το βάλω εδώ στην εξωτερική γωνία. Αυτό βέβαια είναι shimmery, έχει απειροελάχιστο γκλιτεράκι πολύ λεπτό μέσα. Αφήνω λίγο αυτές τις παλέτες στην άκρη. Δεν έχω τελειώσει 100%, αλλά τις αφήνω και πιάνω αυτά εδώ πέρα από Radiant και έχω την απόχρωση 03 και 08. Θα τις ανοίξω, θα τις σουοτσάρω μαζί σας και μετά θα αποφασίσω ποια από τις δύο θα βάλω στο μάτι μου. Αυτή είναι η 03 και αυτή είναι η 08. 8. Και θα βάλω τη 03. Oh.
Τι μας λες καλέ Radiant? Χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή το δάχτυλο για να μην ψάχνω συνθετικό πινέλο το οποίο πρέπει να ψεκάσω κλπ κλπ. Μόνο επιτυχίες προς το παρόν σε αυτό εδώ το βίντεο. Ξαναπαίρνω το πινέλο από σίγμα το ε25 και ξαναμπαίνω μέσα στην κόγχη μου. Να φαίνεται η μετάβαση εδώ, η σκούρα, η σκιά. Ωραία. Θα πάρω πάλι την Nude Dude και θα πάρω, θα κάνω μία ανάμιξη. Μάλλον δεν θα κάνω καμία ανάμιξη. Θα πάρω πάλι την απόχρωση αυτήν εδώ πέρα, η οποία ονομάζεται Fine. Την βάλω εδώ στις εξωτερικές γωνίες. Θα σβήσω μαζί με τις Radiant την σκιά, ελαφρώς τα μποναριστά. Δεν θα βάλουμε eyeliner, ενώ έχω αγοράσει ένα eyeliner, αλλά τι έκανα. Επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν προέβλεψα ότι θα το κάνω πρωί και ότι μετά έχω να βγω έξω, αλλά επειδή λοιπόν είναι πρωί και μετά έχω να βγω έξω και δεν θέλω να το κάνω super drama μιας και έχω να πω στο δικηγόρο, στο λογιστή κλπ κλπ, δεν θα βάλω λοιπόν eyeliner. Μάσκαρα, λοιπόν, μάσκαρα δεν αγόρασα καινούρια και θα σας πω και γιατί. Γιατί η πλειοψηφία μου έστειλε αυτήν εδώ τη μάσκαρα. Είναι από Maybelline η Colossal Big Shot Mascara. Είναι μια μάσκαρα την οποία αγαπώ. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα την αγαπάτε πάρα πάρα πολύ και εσείς. Χαίρομαι. Κάτι με έχει τσιμπήσει εδώ και με ξύνει και κοκκινίζει. Λοιπόν, οπότε θα βάλουμε αυτήν. Δεν θα βάλουμε βλεφαρίδες. Ένας λόγος που δεν βάζουμε eyeliner είναι αυτός. Τέλεια, συνεχίζουμε με το πρόσωπο και θα ολοκληρώσουμε τα μάτια μας μετά, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε. Πάμε στο primer. Θέλω να πω εδώ πέρα ότι τα primer τα δύο, τα οποία ήταν πλειοψηφία, και τα δύο τα είχα. Δεν μου στείλατε κάποιο primer το οποίο δεν είχα, πέρα από ένα άτομο μου έστειλε αυτό της Radiant και δεν ήθελα μάλιστα να αγοράσω και κάτι ακόμα από primer, γιατί αυτά τα primer και τα foundations γενικότερα λίγουνε. Βέβαια εγώ τα δίνω αυτά που δεν χρησιμοποιώ, αλλά έχω αρκετά τα οποία θέλω ακόμα να δοκιμάσω και μου στείλατε ένα συγκεκριμένο που μου το έστειλε μία μόνο κοπέλα, αλλά το είχα και το έχω δοκιμάσει μία μόνο φορά, κάτι αιώνες πριν, ούτε θυμάμαι πως είναι, ούτε θυμάμαι τι συστατικά έχει μέσα, και ενθουσιάστηκα γιατί είναι από μία εταιρεία την οποία αγαπώ και δεν τη βρίσκουμε στην Ελλάδα και μου πω ότι είναι το αγαπημένο της. Λοιπόν, το primer είναι αυτό, Bare Minerals Prime Time, δεν ξέρω τι υφή έχει, δεν θυμάμαι τίποτα, δεν γνωρίζω, οπότε το κουνάω καλό κακού. Apply a thin, even layer all over face and allow to dry, follow with Bare Minerals Foundation. Το foundation δεν το έχουμε. Α, καλέ, είναι primer σιλικόνης. Λοιπόν, all over the face αποκλείεται. Θα το βάλω εκεί που πιστεύω ότι το χρειάζομαι. Είναι πάρα πολύ βέβαια ρευστό primer σιλικόνης. Δεν είναι καθόλου παχύ. Κάπως νερουλό μου φαίνεται. Α! Τώρα τη βλέπω τη δουλειά, αγαπημένη μου subscriber. Τώρα τη βλέπω τη δουλειά. Ναι, ναι. Έχει κάνει blur όλη μου την ύπαρξη. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Okay. Το foundation που θα χρησιμοποιήσω σήμερα είναι το προϊόν που σας είπα ότι μου στείλατε 46 φορές. 46. Καλά ακούσατε. 46 άτομα μου στείλατε το ίδιο foundation. It better be good. 46 άτομα. Είναι από Radiant το Natural Fix All Day Matte με SPF 15. Long lasting, yet lightweight, δηλαδή κρατάει αλλά δεν το νιώθεις στο πρόσωπό σου. Φοριέται λέει πάρα πολύ άνετα με ένα natural matte complexion τελείωμα. Δεν θα βουλώσει τους σπόρους μας, δεν θα αρχίσει να πασαλίβεται. Θα το βάλεις το πρωί και θα το κρατήσεις όλη μέρα. Radiant, έχω πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες. Radiant. Πάμε. Κουνάμε το foundation. Δεν ξέρω τι κάλυψη έχει, θα ξεκινήσω με ένα pump από εδώ και με ένα pump από εκεί. Ίσως είναι και ανοιχτό. Και παχύ, okay. Λοιπόν, σαν σύσταση lightweight, έτσι με το πρώτο pump δεν το λες. Είναι αρκετά παχύ, αλλά μπορείς το πρώτο... Μυρίζει ωραία, σαν ένα καλλυντικό ή είναι το σφουγγαράκι που μόλις έπινα. Θα το δούμε σε λίγο. Η απόχρωση δεν είναι σωστή, θα σας πω αμέσως τι εννοώ. Στεγνώνει γρήγορα, περνάω και μία δεύτερη στρώση καθώς είναι medium κάλυψη, να δούμε αν χτίζεται. Θέλω να μιλήσω λίγο για την απόχρωση, το λέω σε κάθε βίντεο που χρησιμοποιώ foundation από ευρείας κατανάλωσης.
Πέρα από το Matte & Poreless, κανένα foundation ευρείας κατανάλωσης δεν έχει σωστούς υποτόνους. Καλά, για τις υποχρεώσεις να μην μιλήσω γενικότερα. Εδώ πέρα νομίζω είμαι το νούμερο 2, το 3 μου ήταν σκούρο. Όμως, ο υποτόνος του είναι κάπως ροδακινή. Δεν ξέρω αν το πιάνετε εσείς στην κάμερα, αλλά ο λαιμός μου είναι κίτρινος και το πρόσωπό μου είναι ροδακινή. Αυτό βέβαια το πρόβλημα το έχω στα περισσότερα foundation. Η απόχρωση είναι 1000% λάθος, 100%. Εδώ σταματάει το blending μου, το έχω σβήσει λίγο προς τα κάτω. Είναι πάρα πολύ ροδακινή αυτό για το πρόσωπό μου. Οξυδώνεται, έχει οξυδωθεί έναν τόνο, γκριζάρι. Παρ' όλα αυτά, αν φορεθεί καλά, θα πάω να δοκιμάσω άλλη μια απόχρωση. Τώρα ποια θα είναι δεν ξέρω. Θέλω να σας πω ότι σίγουρα δεν είναι full κάλυψη. Να δω τι λέει. Αν είναι, αν θεωρείται full κάλυψης. All day matte. Δεν λέει για το αν είναι full κάλυψη. Θα το βάλω στο ίντερνετ, θα το ψάξω και θα σας το κάνω, θα σας το βάλω να φαίνεται. Δεν ξέρω τι ισχυρίζεται ότι είναι. Σίγουρα είναι μέτρια κάλυψη. Έχω περάσει 2 στρώσεις. Δεν έχουν καλυφθεί κάποια σπυράκια. Πάμε να δούμε πώς θα γράψουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα από πάνω. Πάμε πάλι στο concealer. Και είπαμε, ψηφίσαμε το Bobbi Brown Instant Full Cover Concealer. Είναι πάρα πολύ παχύ αυτό και κολλάει. Θα το κάνω μάτι-μάτι. Μπορώ να σας πω ήδη με 100% βεβαιότητα ότι το συγκεκριμένο κονσίλερ δεν μου αρέσει, δεν θα φορεθεί. Θα το πάρει η μάνα μου, καθώς πιστεύω ότι είναι για λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν στεγνώνει μάτ, έχει αυτό το dewy τελείωμα. Μπαίνει κατευθείαν σε λεπτές γραμμές. Ναι, δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι αυτό φταίει που αλλοιώνεται και το foundation από κάτω και δεν φταίει το foundation. Σίγουρα δεν θα το βάλω στο υπόλοιπο πρόσωπο και θα το σετάρω όλο κατευθείαν, διότι μπαίνει κατευθείαν στις λεπτές γραμμές. Παίρνω λοιπόν την πούδρα που μου προτείνατε από W7 Matte Dreamer Loose Powder και θα το κάνω πάλι μάτι-μάτι, γιατί πρέπει παράλληλα να κάνω blend, να βγει όλο το προϊόν το οποίο πάει και κάθεται στις λεπτές γραμμές. Έχει βγει τελείως εδώ το σημάδι που έχω με το concealer. Αφαίρεσε λοιπόν και το foundation. Έχει γίνει πάρα πολύ cakey εδώ γύρω από τη μύτη μου. Πάμε να σετάρω και όλο το υπόλοιπο πρόσωπό μου. Πάμε για φωτοσκιάσεις. Η πλειοψηφία μου έστειλε αυτήν την παλέτα, την οποία ήδη είχα. Την έχω χρησιμοποιήσει όμως μόνο μία φορά και μόνο μία απόχρωση. Και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και για ρούς, αν και μου έστειλε μία κοπέλα ένα ρούς να αγοράσω. Και το αγόρασα. Οπότε μπορούμε να τα κάνουμε και ανάμιξη. Είναι η παλέτα από Catrice. Είναι η Professional Makeup Techniques Face Palette 010 Volume 1. Έχω χρησιμοποιήσει ως τώρα μόνο αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα τις κάνω ανάμιξη τώρα αυτές τις δύο. Και θα κάνω φωτοσκιάσεις. Μου αρέσει πως γράφει η συγκεκριμένη παλέτα, για να είμαι ειλικρινής δεν το θυμόμουν από την πρώτη φορά καθόλου, αλλά μου αρέσει που δεν είναι πάρα πολύ έντονη, μου αρέσουν οι αποχρώσεις και κάνει blend καλό. Μου είχατε πει να αγοράσω τη 17, μου την είχατε στείλει αρκετές, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι 30 πλάς ευρώ είναι πάρα πολλά για 17. Sorry, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλλά οι αποχρώσεις μέσα, επειδή πήγα και την είδα στα Hondo Center, ήταν όλες πάρα πολύ θερμές για μένα και δεν την θεωρώ μια παλέτα για την οποία εγώ ποτέ θα ξόδευα 30 πλάς ευρώ. Θέλω πάρα πολύ να δοκιμάσω όμως και την πούδρα που έχει εδώ μέσα, ελπίζω να είναι matte. Ναι, είναι matte, είναι αυτή εδώ πέρα και τη βλέπω πάρα πολύ luminous, για να τη βάλω κάτω από τα μάτια μου, να δούμε τι θα κάνει, αν θα κάνει κάτι, αν θα φαίνεται κλπ. Ναι! Μ' αρέσει αυτή η παλέτα. Η αλήθεια είναι ότι αγαπημένα ρούς δεν έλαβα πάρα πολλά. Το MAC Melba που ξέρετε ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου, οπότε δεν ήθελα να το βάλω πάλι σε αυτό το βίντεο. Μου έστειλε μια κοπέλα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι από MUA, το blusher, και είναι τη απόχρωση Cupcake και θα ήθελα να το δοκιμάσω, γιατί μου αρέσει αρκετά αυτή η απόχρωση που βλέπω εδώ πέρα, μπορώ να πω. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Παίρνω ένα πινέλο από Morphe, τη σειρά Vegan. Και bronzer έχω 2, δεν ξέρω ποιο θα χρησιμοποιήσω. Μου είχατε στείλει το MUA πάλι, το Bronze and Sculpt Contour Kit. Αυτό μου το είχατε στείλει και κανένα 2-3 άτομα μάλιστα. Και μου είχε στείλει και μια κοπέλα το NYC Big Bold, αυτήν εδώ τη μεγάλη την τερακότα. Θα ρω ότι γι' αυτό εδώ είμαι αρκετά ανοιχτόχρωμη αυτή τη στιγμή και μου είναι και αρκετά θερμό, θα το κρατήσω για άλλο βίντεο.
Και θα πάρω αυτό από MUA, το Bronze and Sculpt Contour Kit. Από τη μία πλευρά είναι αυτό, και αυτό κάπως στην κάμερα φαίνεται πολύ θερμό. Θα πάρω από Benefit το Hoola το πινέλο μου. Ναι, δεν θα βάλω πολύ από αυτό. Έχω βάλει λίγη από την W7 πούδρα εδώ για να καθαρίσω ό,τι καθαρίζεται. Θέλω ένα λεπτό να τοποθετηθώ πρώτα στο επόμενο προϊόν πριν σας το δείξω. Αρχικά θέλω να πω ότι εάν δεν το ψηφίζατε, δεν θα το έδειχνα ποτέ στο κανάλι μου. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει επικοινωνήσει 2 φορές μαζί μου. Την πρώτη φορά που επικοινώνησε μαζί μου βρισκόμουν στην Κίνα. Είχα πάρα πολύ λίγους συνδρομητές, πάρα πολύ λίγους. Και μου έστειλαν ένα μήνυμα στο Facebook αν θέλω να μου στείλουν κάποια προϊόντα. Τους απάντησα λοιπόν ότι okay, αλλά δεν πρόκειται να διαφημίσω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Που σημαίνει ότι αν μου το στείλουν και δεν μου αρέσει το προϊόν σαν προϊόν, δεν θα πω καλή κριτική. Δεν θα γίνω γενής, αλλά δεν θα πω καλή κριτική. Δεν μου απάντησαν ποτέ. Ποτέ. Πάρα πολύ κακό marketing, πάρα πολύ κακό PR. Ναι. Τέλος πάντων, επειδή λοιπόν εσείς το ψηφίσατε το συγκεκριμένο προϊόν, το αγόρασα. Είναι από Ομόρφια και για αυτήν την εταιρεία μιλάω κιόλας. Το highlight, το Pearls Around, είναι αυτό εδώ. Παίρνω τη Morphe το Y14. Αυτός ο courier μας έχει καταστρέψει τη ζωή. Εξεπλάγινε ευχάριστα, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ, σαν highlighter, είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ οικονομικό. Κάνει ωραίο blend, μ' αρέσει, θα το κρατήσω αυτό, είχατε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, συνεχίζω και έχω την ίδια άποψη για την εταιρεία αυτή, δεν θα αλλάξει κάτι. Πάμε λοιπόν πάλι στα μάτια, από Kylie παίρνω την απόχρωση Beach, την βάζω έτσι κάτω από τα μάτια μου. Και παίρνω το Ε25, παίρνω την απόχρωση Flawless, την δεύτερη. Με ό,τι έχει απομείνει από την απόχρωση Fine, κάνω μια ανάμιξη. Και τώρα παίρνω τη μάσκαρα, βάφω τις κάτω βλεφαρίδες μου. Θα ήθελα να βάλω κάτι μέσα στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Θα πάρω λοιπόν αυτό ξανά, πάνω στο πινελάκι από Morphe. Θα το βάλω στην εσωτερική γωνία. Φτάνουμε λοιπόν στα κραγιόν. Για lip liner μου στέλνατε διάφορα πολλά. Δεν αγόρασα καινούργια lip liner. Έχω όμως όλα αυτά που μου στείλατε. Ας δούμε λίγο ποιο κραγιόν θα βάλουμε πρώτα. Και το συγκεκριμένο κραγιόν το έλαβα μπορεί και περισσότερο από ότι το foundation. Όμως ήταν όλα σε διαφορετικές αποχρώσεις. Και εγώ πήγα και αγόρασα 7. Δεν ξέρω ποια θα χρησιμοποιήσω. Λόγος γίνεται για τα κραγιόν από Golden Rose, τα Ultra Long Lasting, πώς τα λένε, Long Stay Liquid Matte Lipstick. Παιδιά, με φάγατε με αυτά τα κραγιόν. Και έχω πάρει το 18, το οποίο είναι ένα κόκκινο φλογερό. Έχω πάρει το 16, το οποίο είναι ένα Nude Somon. Έχω πάρει το 05, το οποίο είναι ένα βατομουρί, κάπως, mauve βατομουρί. Έχω πάρει ένα πάρα πολύ ψυχρό nude mauve κάπως, το νούμερο 10. Το νούμερο 23, το οποίο είναι και αυτό ένα ψυχρό nude mauve, λίγο πιο σκούρο. Το νούμερο 11, το οποίο είναι ένα... Α, γυαλίζει κιόλας, ενδιαφέρον, αυτό θα βάλω, έλα, αποφάσισα ήδη. Το νούμερο 11 είναι nude και κάπως έχει μέσα σαν shimmer. Ωραία. Από lip liner μου στείλατε διάφορα, από Essence, μου στείλατε MAC εννοείται. Lip liner in the nude νούμερο 11. Μυρίζουν σαν τις Huda Beauty. Ολόιδια. Εγώ που ζω τόσο καιρό. Από ποιο βουνό κατέβηκα. Έχουμε μεγάλο νικητή. Μεγάλο νικητή, αδερφούλη μου. Μεγάλο νικητή. Το τελευταίο προϊόν που θα σας δείξω είναι ένα setting spray. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω αυτό. Πάντα είναι παντού sold out και το βρήκα στο site Makeup Junkie και η κοπέλα που έχει το site είχα παραγγείλει λοιπόν αυτό. Μιλάμε για το Milani Make It Last Setting Spray και ένα λουμινόσο για να το κάνω δώρο σε μία φίλη μου. Και η κοπέλα αυτή μου έστειλε και κάτι παλέτες και κάτι πινέλα και μου έγραψε ότι είναι fan μου και με παρακολουθεί πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα τα δείτε τα υπόλοιπα προϊόντα σε κάποιο άλλο βίντεο.
Πάμε λοιπόν να το δοκιμάσουμε αυτό, γιατί έχω ακούσει τόσα πολλά πράγματα. Έχει πάρα πολύ ωραία μυρωδιά, πάρα πολύ ωραίο σπρίτς, πάρα πολύ ωραίο σπρέι, δεν με έχει κάνει άνω κάτω. Η μυρωδιά του, παιδιά, είναι φανταστική. Έχει αφαιρέσει την πολύ πουδρίλα από το πρόσωπό μου. Λοιπόν, είμαι έτοιμη, έφτιαξα όσο μπορούσα λίγο τα μαλλιά μου, έβαλα αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια που θυμόμουν ότι έχω. Μιας και κάναμε γκράντε πρόσωπο, ας είμαστε και λίγο, έτσι λίγο πιο γκράντε γενικότερα, γιατί το μαλλί μας είναι σαν το μπαλιάτζι που περνάει έξω. Να σας μιλήσω για αυτά τα σκουλαρίκια, είναι από το Happiness Boutique και μου τα έστειλαν πριν κανένα δίμηνο και τα είχα ξεχάσει, για να είμαι ειλικρινής. Έχω έναν εκπτωτικό κωδικό στα Happiness Boutique που έχετε 10% έκπτωση, θα το βρείτε από κάτω τον κωδικό. Είναι πάρα πολύ ωραία, ό,τι έχω πάρει από εκεί, ό,τι έχω αγοράσει και ό,τι μου έχουν στείλει δώρο, μου αρέσει πάρα πολύ και αρέσει και σε εσάς από ό,τι κατάλαβα, γιατί αυτοί θέλουν συνέχεια να μου στέλνουν πράγματα για να σας δίνουν εσάς κώδικους. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι δεν είναι affiliate, δεν παίρνω χρήματα από αυτό το πράγμα συγκεκριμένα. Να ξέρετε ότι θα επιστρέψω, τώρα η ώρα είναι 10:30. Θα κάνω 2-3 δουλίτσες γρήγορα στο σπίτι. Θα βγω έξω, θα πάω στους λογιστές, στους δικηγόρους, θα κάνω μια δουλειά που έχω στο κέντρο της Γλυφάδας. Μετά θα πάω σε μια φίλη μου, θα φάω και θα επιστρέψω το απόγευμα. Να δούμε τι έχει γίνει στο πρόσωπό μου. Θέλω να σας πω από τώρα ότι δεν θα πειράξω τίποτα. Μέχρι το βράδυ, μέχρι το απόγευμα θα το φορέσω. Δεν θα βάλω ούτε κραγιόν, να δούμε πώς θα σταθεί το κραγιόν. Δεν έχει στεγνώσει τελείως ματ, κολλάει απειροελάχιστα. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ η απόχρωση. Και κάνει κομματάκια εδώ στο εσωτερικό. Αλλά οκ. Okay. Τα λέμε σε λίγες ώρες. Γεια σας! Η ώρα είναι 8:22, να σας φέρω και κοντά να το δείτε. Είναι λοιπόν 20:22 και αυτό το μακιγιάζ είναι στο πρόσωπό μου για πάρα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Θέλω ένα λεπτό να σας μιλήσω, να σας πω τα αρνητικά, τα θετικά και ποιοι είναι οι νικητές του σημερινού μακιγιάζ. Λοιπόν, νικητές είχαμε πολλούς. Αρχικά έχω τρελαθεί με την σκιά της Radiant. Το κραγιόν μου άρεσε πάρα πολύ, θέλω να σας πω ότι από την ώρα που το φόρεσα δεν το έχω ξαναπεράσει από πάνω. Και μάλιστα έχω φάει καρμπονάρα, μάφιν, έχω πιει καφέ, έχω φάει σπόρια και πολλά άλλα ροφήματα. Οπότε έκατσε για πάρα πολλές ώρες και δεν έχει φύγει ακόμα τελείως. Μ' αρέσει πάρα πολύ η απόχρωσή του, πιστεύω ότι θα δοκιμάσω και όλα τα υπόλοιπα, δεν το περίμενα, μπράβο. Υπάρχει ακόμα και highlighter πάνω μου και αυτό έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, βέβαια νομίζω. Δεν, η απόδοση του highlighter είναι τρομερή, για την απόχρωση παίζεται, είναι ένα πολύ ωραίο highlighter. Δεν μου άρεσε καθόλου το bronzer, το rouge τελικά άρχισε να κάνει στάμπες και λεκέδες, δηλαδή ό,τι πήρα από MUA δεν. Τα φρύδια μου είναι στη θέση τους, το foundation είναι αρκετά στη θέση του, δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς. Μ' αρέσει αρκετά και η σκιά από The Balm έχει κρατήσει αρκετά. Όλα είναι στη θέση τους. Αυτό που δεν μου άρεσε επίσης καθόλου ήταν καθόλου όμως το concealer, καθόλου. Κατά τα άλλα, είμαι ευχαριστημένη. Θέλω να σας πω ότι δεν θα πω στη διαδικασία το foundation να το αγοράσω σε μια άλλη απόχρωση, διότι δεν έχει πολλές αποχρώσεις από ό,τι είδα. Οπότε ούτε και αυτή τη φορά θα μπορούσε να ήταν σωστή. Αλλά σε γενικές γραμμές μου άρεσε πάρα πολύ. Σίγουρα θα τα δείτε τα προϊόντα τα περισσότερα και σε άλλα βίντεο. Λέω να την ξεκινήσω αυτή τη σειρά από εδώ και πέρα και μία στο τόσο να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο, μια φορά το δίμηνο ας πούμε. Αυτά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο δώστε του ένα like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Πάω να πλύνω το γλυτσιασμένο μαλλί μου γιατί έχω βάλει μια μάσκα αυτή τη στιγμή πάνω. Και σας αγαπώ πάρα πολύ, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.